Αύξηση κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες στο 48% από 44%. Σημείωσε μέσα στο έτος 2017 το ποσοστό των Ελλήνων που δηλώνουν ότι η χώρα έχει ωφεληθεί από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα έχει ωφεληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως έχει. Γιατί? Αρκεί να έχουμε τα μυαλά μας. Δεν θα το έλεγα. Okay. Δεν θα το έλεγα. Γιατί το πιστεύετε αυτό? Γιατί όσο πάμε βουλιάζουμε, παιδιά. Δεν ξέρω, δεν βλέπω κάποια καλυτέρευση. 48% των Ελλήνων πιστεύει ότι έχουν ωφεληθεί, βέβαια. Δεν το βλέπω, παιδιά. Δεν το βλέπω. Δυστυχώς πάμε ως προς το χειρότερο. Ήμασταν πριν καλύτερα. Δεν νομίζω. Λίγο, ναι. Δεν το πιστεύω. Το 48% των Ελλήνων, ωστόσο, πιστεύει ότι έχει ωφεληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα. Εσείς δεν πιστεύετε? Δυστυχώς. Μπορεί κάποια λεφτά να μας δώσανε, αλλά πήγαν εκεί που δεν πιάσανε τόπο. Πώς, όλο ωραία ήταν. Α, τι να σου πω, παρικά, δεν καταλαβαίνετε εσείς. Μας έχουν φάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μας έφαγε. Η Γερμανία ειδικά μας έφαγε. Τα συγκεκριμένα στοιχεία προκύπτουν από πανευρωπαϊκή έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ την ίδια ώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό ανέχεται στο 64%. Μα όταν ανήκουμε στη Δύση, ανήκουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννοείται αυτό. Και πρέπει να παραμείνουμε εκεί. Δεν είχε δείξει μέχρι τώρα ότι μπορεί να αποφεληθεί η Ελλάδα από την Αμερική, αλλά εννοείται ότι οτιδήποτε γίνεται, γίνεται και πρέπει να γίνεται. Και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Είναι μια ευκαιρία που πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ακόμη δεν έχει αποφεληθεί τόσο όσο έπρεπε. Τι εννοείται? Μας είχαν πετάξει τα πρώτα 2 χρόνια, ειδικά μετά από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ήθελαν να τον πετάξουν σαν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κομμουνιστικό που το θεωρούν, γι' αυτό και δεν μας βοήθησαν. Προσπαθούσαν το πάνω να κάνουν να μας πετάξουν έξω. Έξω και ο Βόλφγκαν Σόιμπλε, ο περιβόητος αυτός οικονομολόγος, λοιπόν, που δόξα τω Θεώ, έχει φύγει από τη μέση. Εσείς είστε ικανοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την συμπεριφορά της προς την Ελλάδα? Όχι. Αξίζει να σημειωθεί πως στη γειτονική Κύπρο το αντίστοιχο ποσοστό αυξήθηκε κατά μία μόλις μονάδα σε σχέση με το 2016 και έφτασε στο 45%. Ενώ από ό,τι φαίνεται, οι Έλληνες συνεχίζουν να πιστεύουν στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά έχει ωφεληθεί. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί υποστηρίζετε? Είμαστε ενωμένοι όλοι και έχουμε το ίδιο νόμισμα. Εντάξει, τώρα ο κόσμος μαζί την κρίση έχει προβλήματα μεγάλα, αλλά δεν φταίει το ευρώ. Φταίνε οι κυβερνήσεις που μας κυβερνάνε. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα έχει ωφεληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Φυσικά. Γιατί το πιστεύετε? Γιατί έχει ωφεληθεί.